συνοδεύσατε σήμερα μια κυρία καρκινοπαθή, της οποίας είχε υποπεί το ρεύμα για κάποιο χρέος. Τι ακριβώς έγινε? Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα χωρίς να ρωτάει ποιος είναι, πού είναι και για ποιο λόγο δεν έχει χρήματα να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του. Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τραγική. Είναι μια καρκινοπαθής γυναίκα με καρκίνο στον εγκέφαλο, η οποία ζει με την κατάκητη μητέρα της, παίρνει φάρμακα και βρίσκεται σε μια άθλια κατάσταση στην οποία προσπαθεί να επιβιώσει. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, δώσαμε μια μάχη προκειμένου αφενός να επανασυνδεθεί τυπικά το ρεύμα της. Εμείς το ρεύμα της το είχαμε επανασυνδέσει εδώ και ένα μήνα. Η κυρία αυτή μέσα σε αυτό το μήνα προσπάθησε και βρήκε χρήματα προκειμένου να δώσει μια προκαταβολή για να κάνει έναν ευνοϊκό διακανονισμό τον οποίο να μπορεί να αποπληρώνει, και η διευθύντρια της ΔΕΗ πάνω αρνήθηκε. Μας στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα προσπαθώντας να μας πούν ότι εν πάση περιπτώσει έτσι είναι το σύστημα και δεν ξέρω, δεν άκουσα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να καταδικάζει κανένα συμπολίτη μας, πόσο μάλλον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στο σκοτάδι και στο κρύο. Ακόμα και οι φυλακισμένοι στις φυλακές, οι σκληρότεροι εγκληματίες ρεύμα και τροφή έχουν. Και εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μέσα στις κοινωνίες μας να μην μπορούμε να έχουμε φως και να μας καταδικάζουν στο μεσαίωμα. Εμείς αυτό δεν το αφήσουμε έτσι. Θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε κινητοποίηση προκειμένου αυτή η γυναίκα να έχει και το ρεύμα της, αλλά και να μην επισύεται πάνω από το κεφάλι της ο πέλεκης της διακοπής, γιατί η κατάστασή της είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση η συγκεκριμένη γυναίκα και εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο.